Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τι καλημέρα και σε σένα και τι κάνεις, σε εκεί. Χάσαμε. Με χάσατε γιατί με απορρόφησε πολύ φέτος η διδασκαλία. Δόξα τω Θεώ, έρχονται πάρα πολλά παιδιά και πολλοί κόσμος στα μαθήματα. Και, έτσι και δεν πας μου και εσύ προς Αθήνα, γι' αυτό σε χάσαμε. Δηλαδή τα Σαββατοκύριακα, κάποια Σαββατοκύριακά σου το αφιερώνεις και είστε συλλόγους φέτος, ναι. Φέτος, επειδή έχω πάρα πολύ δουλειά εδώ, δεν κατάφερα να, να ανεβώ. Θα ανέβω μετά την εκδήλωση. Α, ωραία. Μετά την εκδήλωση. Εντάξει. Για πάμε να πούμε. Και γι' αυτό να σου πω και ότι αυτός είναι και ο λόγος που δεν έκανα αρχή για την εκπομπή μου στο σταθμό μας. Εντάξει, τώρα την αυτό πάντα στο μυαλό μου και μου λείπει. Μην είμαστε απολογίσει τώρα. Θα το εντάξουμε και αυτό. Θα βρούμε το χρόνο. Και μην μας απολογίσει. Λοιπόν, εντάξει, εμείς σε περιμένουμε, καλοδεχούμενος πάντα, το ξέρεις. Αυτό δεν χρειάζεται να στο. Το ηχό είναι σπίτι μου. Ναι. Δεν χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς παράλληλα ξεκινήσαμε. Παράλληλα. 30 χρόνια ο Δημήτρης ο Καπαράκης, 30 χρόνια και ο ηχό τώρα. Οπότε για πάμε να δούμε τι μας ετοιμάζεις, πότε. Λέξε, θα πρέπει να πω στον κόσμο ότι το αύριο στο Όστρια Παλάς, σε αυτή την αίθουσα που την ξέρουμε και μας ξέρει καλά, άλλωστε με τον κύριο Τζαράκη είμαστε και πολύ καλοί φίλοι και συνεργάτες, χορεύουμε και στο ξενοδοχείο κάθε χρόνο στους ξένους επισκέπτες και πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι για το ξενοδοχείο και για όλα τα ξενοδοχεία της πόλης ανθυρή, με καλή ποιότητα αλλά και ποσότητα, και τα δύο τα χρειαζόμαστε όσον αφορά τη τουριστική σεζόν. Είμαστε στο Όστρια με όλο το δυναμικό της σχολής, σχεδόν όλο, να παρουσιάσουμε χορούς του τόπου μας αλλά κυρίως να επικοινωνήσουμε, γιατί δεν είναι η βραδιά μόνο για μας, είναι να έρθει ο κόσμος που μας αγαπάει, μας στηρίζει, να χορέψουμε μαζί, να πιούμε μαζί, να ξεχάσουμε όπως είπες τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά. Η καθημερινότητα κουβαλάει πολλές αρρώσεις όσον αφορά την καθημερινότητα και τη βιωσιμότητα. Να οπλιστούμε με περισσότερη ουσιαστικά αντοχή για αυτά τα οποία έχουμε. Την ψυχική ισορροπία, βέβαια. Πες το καλύτερο. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, ο απότερος σκοπός μου εμένα δεν είναι αυτός, αλλά να πάρω τα παιδιά μέσα από τα όρια της σχολής και να τα εντάξω σε ένα γλέντι για να γίνει και πραγματικότητα αυτό που μαθαίνουν όλη αυτή την περίοδο που είναι μαζί μου μέσα στη σχολή. Να φορέσουν την ενδυμασία, να καταλάβουν το δέος που νιώθω και εγώ και να το νιώσουν όταν φοράω αυτή τη φορεσιά, αυτά τα ρούχα. Γενικά νομίζω να δείξουμε και στην πόλη ότι το μέλλον είναι εδώ και η παράδοση της είναι ζωντανή μέσα από αυτά τα παιδιά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει κριτικός σε όλο τον κόσμο που δεν έχει μέσα του τη μνήμη, την ιστορικότητα, την παράδοση, τη μουσική, το χορό, το στίχο, τη διάλεκτο, την προφορά, το βίωμα. Μου φαίνεται παράξενο δηλαδή, να λες ότι είμαι από την Κρήτη και όλα αυτά δεν ρέουν μέσα σου διάχυτα. Μάλιστα. Οπότε, αυτά γίνονται μέσα από τα μαθήματα. Οπότε θα δούμε τα πιτσιρίκια και ειδικά και μικρά μεγάλα. Τα μικρά έχουν πολύ πλάκα, να ξέρεις. Έτσι, τα μικρούλια. Εννοείται. με τις παραδοσιακές. Ξέρεις, αν έχω κάνει επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω είναι ότι επειδή έχω μια συνέχεια και οι μικροί μεγαλώνουν μέσα στη σχολή και μετά αντιστρέφεται, μου φέρουν τα παιδιά τους. Και έτσι απέκτησε αυτή τη διάρκεια και την πορεία. Και μπράβο. Ναι, και μένουν μπράβο εκεί, στην δηλαδή, πόλη που με στηρίζει. Το ευχαριστώ, είναι τεράστιο. Γιατί εσύ προσφέρεις αυτό, η πόλη το αποδέχεται. Είναι απλά τα πράγματα. Και όχι μόνο μένουν εκεί, έτσι όπως είπες, φέρνουν και τα παιδιά τους. Αλλά είναι, πώς το λένε, φίλοι forever που λέμε εδώ τώρα. Βέβαια. Όπως μπορώ να αναφέρω πολλά ονόματα. Συγκοινωνούν τα δοχεία. Είναι η πόλη και εσύ μαζί. Να σου πω την αλήθεια, είναι και πολλά παιδιά που έχουν παντρευτεί μέσα από το συγκρότημα. Α, ωραία. Είναι τουλάχιστον 4-5 ζευγάρια που. Έχουμε και έρωτες, δηλαδή. Ναι, δηλαδή φαντάσου πόσο ισχυρές είναι οι σχέσεις φιλίας. Ναι, ναι. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Φτάνουμε μέχρι τη συντροφικότητα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας πω ότι είστε καλεσμένοι από μένα. Νομίζω ότι η πρόσκληση είναι πάντα σε ό,τι και να κάνω στον ηχό και στους ανθρώπους του ηχό και σε εσένα προσωπικά ανοιχτή.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα την τιμήσουμε δεόντως. Αυτό που πρέπει να πω, Μαρία, είναι ότι, αν μου επιτρέπεις, ότι στη φετινή εκδήλωση τη μουσική επιμέλεια την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η πόλη μας. Θα μας συνοδεύσουν 9 μουσικοί, οι 8 είναι από Ιεράπετρα, ο ένας είναι από Άγιο Νικόλαο, τον βάζουμε και εμείς ότι έτσι είναι και αυτός Ιεραπετρής, μια και κοντινές οι αποστάσεις. Είναι ο Γιώργος Σοδρακάκης, ο Γιάννης Ολεμονάκης, τα Στεφανάκια και οι δύο, ο Γιάννης ο Χαρκιαδάκης που είναι από τον Άγιο Νικόλαο, ο Μανώλης Λοντάκης, ο Μιχάλης ο Φαρτζολάκης και ο Βαλάντης ο Λιανάκης. Επιμένω να κάνουμε στροφή και να υποστηρίζουμε τα νέα παιδιά της Ιεράπετρας, γενικά τους καλλιτέχνες, τους γεραπετρίτες, ανεξαρτήτου ηλικίας. Πολύ ωραία. Η αιτία που, υπάρχει αυτή η συνέχεια και στην παράδοση. Ναι, ο κόσμος με έχει συνηθίσει στον ετήσιο χορό να έχω πάντα ένα αντικεκριμένο, ένα γνωστό καλλιτέχνη. Και από το 16 δεν είχα κάνει ετήσιο χορό λόγω του COVID και κάποιων γεγονότων έτσι που με εμπόδιζαν. Πια νιώθω καλά και ήθελα να τα επιστρέψω. Και επιστρέφω με πολύ Ιεράπετρα δίπλα μου. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τα πιτσιρίκια μικρά μεγάλα με τις χορευτικές φιγούρες. Θα ακούσουμε Ιεραπετρίτικη μουσική. Ιεραπετρίτικη μουσική. Έτσι με τις στολές τους, όμορφα. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Ωραία, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, το Σάββατο, θες να μας πεις περισσότερα, διαδικαστικά εννοώ. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, στο Όστρι. Αύριο Σάββατο. Για το οικονομικό, μπορεί ο κόσμος να θέλει να μάθει πόσο είναι 25 ευρώ το εισιτήριο, με πλήρες μενού και το ποτό και το αναψυκτικό και η ρακή, τα πάντα είναι μέσα στη τιμή. Απλά να γίνει μια κράτηση, γιατί ο κόσμος έχει κάνει πολλές κρατήσεις. Βέβαια η αίθουσα είναι απέραντη, αλλά καλό είναι για μας και για το Όστρια να είμαστε τακτοποιημένοι, να έχουμε ένα πλάνο που θα κάτσει ο καθένας, που θα τον σερβίρουμε, να μην ψάχνουμε τελευταία στιγμή. Ναι. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα βρούμε εκεί μεταξύ μας. Ωραία. Και αν κάτι καινούριο, λέω σε χορό, θα δούμε, θα θαυμάσουμε τα πιτσιρίκια να μαθαίνουν. Υπάρχουν από το καλοκαίρι που μας είδε ο κόσμος στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές, τα παιδιά έχουν κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση και ναι, θα δούνε καινούργια μοτίβα χορευτικά. Τέλεια. Λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Όστρια με τις σχολές χορού του Δημήτρη Καπαράκη και γεραπετρίτες μουσικούς. Καλλιτέχνες, βέβαια. Ναι, καλλιτέχνες μουσικού. Πολυπληθέστατο, έτσι. Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτά τα παιδιά με έχουν στηρίξει πάρα πολύ και το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τους δώσω την ωραιότερη μου, την καλύτερη μου βραδιά της χρονιάς, γιατί έτσι σε βλέπω το ετήσιο, είναι η πιο σοβαρή μου εκδήλωση, που σε ανήκει δικαιωματικά. Είναι το ευχαριστώ. Με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και στα φιλανθρωπικά και στις καλοκαιρινές μετακύρβια, είναι πάντα δίπλα μου. Ωραία. Εγώ λοιπόν τους το επιστρέφω με πολύ χαρά. Ωραία, καλά να περάσετε. Καλή βραδιά, όπως το λένε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσείς να έχετε πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, και σε περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή επιτυχία. Καλημέρα και σε όλους. Γεια. Και εμείς. Γεια. Λοιπόν, οπότε αύριο Σάββατο στο Όστρα κλείστε ένα τραπέζι πριν πάτε για να περάσετε όμορφα. Για εσάς τους φίλους της καλής κριτικής μουσικής. Πολύ, γιατί είναι και με πολύ κόσμο, και με πολύ κόσμο, όχι αστεία. Ναι, γιατί ο Δημήτρης πάντα επιλέγει, πώς το λένε, ποιοτική κριτική μουσική, έτσι. Και το έχουμε διαπιστώσει αυτό διαχρονικά. Δεν ξέρω αν μας πει και μαντινάδες. Τέλος πάντων θα είναι μια όμορφη βραδιά. Το σίγουρο είναι ότι η βραδιά θα κρύβει εκπλήξεις, είναι σίγουρο. Ωραία, καλά να περάσετε λοιπόν. Διάλειμμα.